Παρακαλώ. Επειδή βάλατε και το υποκειμενικό στοιχείο μέσα, ότι μπορεί ο ασθενής αυτός, αν του προτείνουν το χειρουργείο, να τρομάξει και να φύγει. Όσο πιθανό είναι αυτό, άλλο τόσο πιθανό είναι να θέλει ο ίδιος να πει: «Γιατρέ, χειρούργησέ με, θέλω να τελειώνω». Μα αυτό εξυπακούεται, ότι όταν θα έρθει ένας ασθενής, η σωστή διαδικασία είναι να του πεις ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις και να το συζητήσεις μαζί του. Το ερώτημά όμως δεν είναι τι θα κάνω εάν ο ίδιος ο ασθενής έρχεται και μου πει: «Εγώ θέλω χειρουργείο». Είναι αυτονόητο να τον χειρουργήσεις. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η θέση του γιατρού απέναντι στον ασθενή, ο οποίος έρχεται και δεν έχει θέση. Πάντως, εάν έρθει ο ασθενής και πει: «Παιδιά, θέλω να με χειρουργήσετε, διότι δεν θέλω φάρμακα και δεν ξέρω εγώ τι», καλά, αυτό είναι εύκολο. Βέβαια θα τον χειρουργήσω. Στο πίσω μέρος του μυαλού σας, πάντως, ακόμα και εσείς που λέτε ότι δεν είστε σύμφωνος για το χειρουργείο 100%. Δεν είμαι σύμφωνος, δύο λεπτά. Δεν είμαι σύμφωνος με την χειρουργική επέμβαση σαν πρώτη επιλογή θεραπευτική. Πιστεύω ότι θα χειρουργηθεί και θα επιμείνω στο follow-up αυτού του ασθενούς να τον χειρουργήσω. Εδώ όμως πρέπει να πάρουμε θέση ότι έλα αύριο το πρωί να σε χειρουργήσω. Εκεί το βλέπω λίγο δύσκολο. Παρακαλώ. Εκεί που πρέπει να βασιστούμε εμείς είναι ότι ο ασθενής μας λέει ότι έχει επιβαρυνθεί η προσωπική του ζωή. Με την νυχτουρία, με την επιτακτικότητα, με όλα αυτά. Εκεί είναι που πρέπει να βασιστούμε εμείς περισσότερο. Συμφωνώ. Απλώς εκεί αυτό είναι το επιχείρημα που θα έχει ο κ. Αθανασόπουλος, ότι η ποιότητα της ζωής του εγώ μπορώ πιθανόν να τη βελτιώσω με τα φάρμακα και αν δεν τη βελτιώσω, κάντε μετά το χειρουργείο. Αυτό θα είναι το επιχείρημα πάντως, το δικό του. Πάντως να ξεφύγουμε και από το αύριο το πρωί, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω, Δημήτρη, το σημαντικό από αυτό το debate δεν είναι τώρα το αν θα κάνει το χειρουργείο αύριο το πρωί σε 3-6 μήνες. Είναι, όχι, ότι είναι να τονίσουμε πάρε μερικά φαρμακά, τα μειονεκτήματα. Αλλά τα φάρμακά σου ξέρουμε ότι λίγο πολύ και μετά θα έχεις άλλα προβλήματα. Τα μειονεκτήματα της μακροχρόνιας φαρμακευτικής αγωγής. Το επόμενο τρίμηνο, άμα έχεις χρόνο, να κανονίσουμε όποτε θέλει να χειρουργηθείς. Στο επόμενο εξάμηνο. Λοιπόν, συνάδελφος, κάτι ήθελε να πει. Ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα να κάνω, γιατί εμείς το θριάσιο, λόγω του ότι βλέπουμε αρκετούς με αυτό το επάγγελμα, νομίζω ότι είναι πολύ καλό επιχείρημα το επάγγελμα του ασθενούς, σε συνδυασμό με την έντονη συμπτωματολογία, το υψηλό δηλαδή IPSS. Πολύ συχνά αυτοί οι ασθενείς έρχονται σε εμάς και παρότι προτείνουμε έναρξη φαρμακευτικής θεραπείας, εν τούτη θέλουν να τους διαβεβαιώσουμε επιτόπου αν θα έχουν άμεσα, γρήγορα και καλή η αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Διαφορετικά, προτείνουν μόνοι τους να αφήσουμε τη φαρμακευτική αγωγή να προχωρήσουμε σε χειρουργική. Κοιτάξτε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εισηγούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ναι. Γενικά. Εγώ νομίζω ότι για να μην ξεφύγουμε από την σωστή ουρολογία, θα πρέπει ναι. Να μην ξεχνάμε αυτό που είπε πριν ο συνάδελφος. Όχι, γι' αυτό δηλαδή, δεν είναι. Να γράψουμε τα guidelines εδώ. Όχι, δεν σε καμία περίπτωση. Δεν εισηγούμε κάτι άμεσες τέτοιο. Απλά είναι. Οι χειρουργικές επέμβασεις είναι δεδομένες. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, στη συζήτηση. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Εντάξει, ένας άνθρωπος που έχει ερεθιστικά συμπτώματα μπορεί να δει. Όλοι θα έχετε δει ότι έχετε ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρει αλφα-μπλόκια και σα λένε: «Γιατρέ, πήγα πολύ καλύτερα». Το ερώτημα είναι σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια. Θα είσαι ακόμα καλά. Αυτός ο άρρωστος λοιπόν έχει όλα τα δεδομένα, μπορεί να το δοκιμάσει, μπορεί να δει μια βελτίωση, αλλά θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε στο άλλο άκρο και να πούμε ότι έρχεται ένας άρρωστος, ο οποίος επειδή είναι οδηγός, θέλει άμεση επέμβαση. Ωραία, αύριο το πρωί μπαίνει στο χειρουργείο. Επιστημονικά, εμένα δεν μου ταιριάζει. Ναι, σαφώς, εντάξει. Παρακαλώ. Δεν φαίνεται το ιστορικό ότι ίσως να παίρνει ήδη αγωγή. Δεν παίρνει αγωγή αυτός ο συγκεκριμένος άρρωστος. Δεν παίρνει αγωγή. Ο άρρωστος είναι ξεκάθαρο από το ιστορικό του ότι παίρνει μόνο φάρμακα για την πίεση του. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, εγώ νομίζω ότι θα κάνουμε κάποιες μικρές αλλαγές. Θα βγάλουμε λίγο, αν συμφωνείτε να μιλάμε για χειρουργική επέμβαση, σε παρένθεση μία ελάχιστα επεμβατική, να μην το προσδιορίσουμε σε KTP ή HOLEP ή HIFU ή δεν ξέρω εγώ τι. Και από εκεί και πέρα θα τονίσουμε τα μειονεκτήματα της μακροχρόνιας φαρμακευτικής αγωγής. Θα στηρίξουμε τη θέση μας ότι σε αυτόν τον άρρωστο θα επιμείνουμε στην αρχική συζήτηση
ότι μάλλον τα φάρμακα δεν θα δουλέψουν, αλλά θα χρειαστεί κάποια στιγμή χειρουργική επέμβαση. Και αν μας τριμώξουν πολύ, θα πούμε: ωραία, δοκιμάστε 3 μήνες φάρμακα, αλλά μετά πάλι σε εμάς θα έρθει για επέμβαση. Πάντως, ένα θέμα που μπορεί να, τεθεί εκ μέρους τους ενδεχόμενα είναι ότι μπορεί να κάνει ο άρρωστος μας στο χειρουργείο και μετά να φύγει με φαρμακευτική αγωγή αντιμοσκαρινικού. Αυτό είναι σίγουρο, διότι ένας. Και αυτό κάνουμε στην πράξη. Δηλαδή, επειδή πριν με ρωτήσατε, σε αρρώστους που έχουν έντονα ερεθιστικά συμπτώματα και έχουν μεγάλο υπόλοιμα, έχουν ένα μεγάλο μέσο λοβό, που εγώ θα είμαι λίγο επιφυλακτικός να δώσω ένα αντιμουσκαρινικό ευθύς εξ αρχής, αυτό ακριβώς τους λέω. Θα κάνουμε το χειρουργείο, τα αποφρακτικά φαινόμενα θα βελτιωθούν. Για τα ερεθιστικά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ. Πιστεύω ότι θα βελτιωθούν, αλλά δεν μπορώ να το υποσχεθώ. Αλλά αν επιμείνουν, μετά άφοβα μπορώ να σας δώσω και ένα αντιμουσκαρινικό. Το οποίο δεν σας το δίνω τώρα, γιατί φοβάμαι θα κάνετε επίσχεση. Διαφωνείτε σε αυτό? Και είναι και κάτι ακόμα το μεταξύ, ότι πρέπει. Παρακαλώ. Ναι, βέβαια. Το guideline. Ο συνδυασμός αλφα blocker με αντιμουσκαρινικό για να κάνει επίσχεση είναι πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή είναι της τάξης του 2%. Σύμφωνα με τα guidelines. Δεν ισχύει για όλους τους ασθενείς. Τους ξεχωρίζει. Μιλάει για ασθενείς οι οποίοι έχουν. Μεσαίου και υψηλού ρίσκου, λέει. Ναι, για μεσαίου και δηλαδή υψηλού ρίσκου. Του δικού μας τύπου ασθενείς. Okay. Πόσο είναι? 2-3% ο συνδυασμός τους. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, εσείς σε ασθενείς που έρχονται με ένα μεγάλο προστάτη, με ένα μεγάλο μέσο λοβό και με ένα μεγάλο υπόλοιμα, άφοβα γράφετε αντιμουσκαρινικό. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Απλά λέω ότι μπορούν να το αντικρούσουν, λέγοντας ότι τα ποσοστά στο να δώσει τη συνδυαστική θεραπεία είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή, μπορεί να το δώσει κάποιος με βάση τα guidelines. Εντάξει, δεν έχουμε αντίρρηση αυτό και δεν μπορούμε να το αντικρούσουμε αυτό. Θα ήθελα πάλι να ρωτήσω την ομάδα στο κατά πόσο δικαιούμαστε να κάνουμε την λέιζερ προστατεκτομή χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της ΚΙΠ, γιατί πιστεύω ότι αυτός που έγραψε το σενάριο είχε το στόχο του που έβαλε το λέιζερ και πιστεύω ότι το λέιζερ συνδυάζεται με τα προβλήματα υγείας, αλλά και περισσότερο με το ότι είναι ένας που έχει γραμμάτια. Οπότε λίγο δυσκολεύει τη δικιά μας τη δουλειά. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε το λέιζερ να το κάνουμε τουρπί, του βρίσκουμε δηλαδή δωρεάν, μπορούμε να του παρέχουμε τα πάντα. Ο συνάδελφος λέει μήπως έπαιρνε κρυφά αλφα μπλόκερ πριν και μπορούμε και αυτό να το κάνουμε. Έτσι νομίζω ότι ευκολύνουμε τη δουλειά μας και δεν ξέρω αν το δικαιούμαστε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα το συλλογισμό σου, δηλαδή. Αλλάζουμε το σενάριο, εννοεί. Αλλάζουμε το σενάριο με το να πούμε. Πούμε ότι υπόθηκε ότι αυτός κρυφά είχε δοκιμάσει. Δεν έχεις δικαίωμα να το πεις αυτό. Όχι, δεν θα το πούμε αυτό. Ότι κρυφά είχε δοκιμάσει. Όχι, δεν το Όπως επίσης, άμα πούμε ότι αυτό εντάξει δεν υπάρχει το κόστος, γιατί θα κάνει μια διουρηθρική και θα βγει μάλιστα και σε μια μέρα από το χειρουργείο και το κόστος θα είναι πολύ μικρό, επίσης δεν έχουμε το δικαίωμα. Και δηλαδή, έχω και ένα γνωστό στο νοσοκομείο που θα μπει αύριο να την κάνει την επέμβαση. Ναι, δηλαδή, ναι, okay. Απλώς, οπότε, απλά η ιστορία είναι ότι πρακτικά, αν θέλετε το καλύτερο από όλα, θα είναι να βγει. Συγγνώμη, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά κρατικά νοσοκομεία που έχουν τουρις και κάνουν εξάγνωση με τουρις. Ναι, έχουν. Άρα, ναι. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ναι, αυτό το επιχείρημα. Ξέρω, ναι, αλλά απλώς το δίλημα είναι ότι, να πω κάτι, δηλαδή, θεωρώ ότι καλύτερα λειτουργεί εκπαιδευτικά άμα ούτως ή άλλως πρέπει να ενημερώσεις τον άρρωστο τι θεραπευτικές δυνατότητες έχω. Και όπως είναι τα φάρμακα που θα σου προσφέρουν αυτό και αυτό και αυτό και οι πιθανές παρενέσεις είναι αυτές, είναι το χειρουργείο που είναι αυτό και αυτό και αυτό. Λοιπόν, και δεν θα πρέπει να του μιλήσεις και για τα δύο, δεν θα πρέπει να παρουσιάσεις θεραπευτικές επιλογές. Θα του πεις μόνο μία υπάρχει το φάρμακο? Όχι, αλλά δεν θα πεις ότι υπάρχει μόνο το φάρμακο. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι εκεί η θέση στην οποία έχουμε κληθεί εμείς να υπερασπίσουμε. Είναι λίγο, ναι, ανεδαφική, με την έννοια ότι σε έναν άνθρωπο 60 ετών, εκτός, γι' αυτό προσπαθώ, ναι, να το αφήσω λίγο πιο, ναι, χαλαρό, ναι, για να περάσουμε το μήνυμα, διότι αν πούμε με το καλημέρα σε έναν άνθρωπο 60 ετών που δεν έχει δοκιμάσει ποτέ φάρμακο, ότι η καλύτερη λύση είναι χειρουργική επέμβαση. Το καταλαβαίνω. Είναι ανεδαφική θέση. Το καταλαβαίνω. Και εγώ νομίζω ότι το σημαντικό από αυτό το debate δεν είναι αυτό. Το αν θα κάνει το χειρουργείο
σαν πρώτη επιλογή. Συμφωνώ. Είναι να τονίσουμε, διότι αυτό θέλουμε να μάθουμε, ότι σήμερα με τη φαρμακευτική αγωγή έχουμε, έχουμε μερικά διέξοδα. Και το βασικό διέξοδο είναι ότι γίνεται κατάχρησης φαρμάκων για πολλά χρόνια, χωρίς απόδειξη ότι κάνουμε κάτι, και στερούμε μία χειρουργική θεραπεία σε μία επιλεγμένη ομάδα ασθενών που τελικά πρέπει να χειρουργηθεί. Αυτό είναι το μήνυμα, νομίζω. Το βασικό τέτοιο για το στήσιμο, άμα θέλετε, γιατί η ιδέα του debate ήταν δική μου, ήταν ακόμα πιο πέρα. Ότι με τα φάρμακα η υπερτροφία έγινε του γενικού γιατρού και όσο αυξάνονται οι γενικοί γιατροί φεύγει από τον ουρολόγο. Αυτό είναι. Και ο ουρολόγος θα γίνει ο άνθρωπος που, συγγνώμη, διακόψτε λίγο, θα τρώμε τα σκατά των επισχέσεων των 85 χρονών που θα τραβάει το λάστιχο παππούς. Δεν αντέχω. Αυτό με είναι. Όλη την οσιρότητα και όλα τα κακά αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης. Αυτός ήταν ο σκοπός μου που έβαλα το debate. Και ακριβώς επειδή συμφωνώ και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα, να μην δώσουμε όλοι μας τη μάχη στο αν θα είναι η πρώτη επιλογή, αλλά να περάσουμε αυτό το μήνυμα που λες. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, τελειώσαμε νομίζω. Εντάξει. Ποιος ενδιαφέρεται να παρουσιάσει? Παρακαλώ, ο κύριος συνάδελφος, τελευταία ερώτηση. Ναι. Αυτός ο συγκεκριμένος άντρας, εάν έπαιρνε ήδη 3 χρόνια αλφα αναστολής, θα έπρεπε να έχει ήδη χειρουργηθεί τώρα? Εάν έπαιρνε αυτός, εάν από το ιστορικό έλεγε ότι έπαιρνε ήδη 3 χρόνια αλφα μπλόκερ και έρχεται με ένα IPSS 26 και με υπόλοιπα 100 ml, εγώ μαζί σας είμαι. Χειρουργείο. Θα του έλεγα με μεγάλη χαρά ότι τώρα τέρμα τα φάρμακα, αύριο το πρωί να χειρουργηθεί. Εάν έπαιρνε 3 χρόνια, αλλά είναι ασυμπτωματικός, είναι ευχαριστημένος με την ούρηση του. Μα δεν μπορεί να είναι άμα έχει IPSS 26. Όχι, ενώ ένας ασθενής που τον παρακολουθούμε στο ιατρείο και είναι ευχαριστημένος 3 χρόνια. Εάν είναι ευχαριστημένος ο ασθενής του, εγώ με τις άποψεις είναι ευχαριστημένος και ο γιατρός του. Είναι αυτό που λέμε τώρα, ότι γιατί μακροχρονία φαρμακευτική. Εκτός αν μου φέρει ένα υπέρηχο με διατάσεις, με άτονη κίστη, με πέτρες, οπότε του λέω ναι, μεν είσαι ευχαριστημένος, αλλά έχεις σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν το έχεις καταλάβει. Αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σας, εάν ο άρρωστος έρθει και είναι ευχαριστημένος, δεν του αλλάζω τη θεραπεία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.